ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή, τραγουδούσαμε στα χρόνια της παιδικής μας ανεμελιάς από το ποίημα του Άγγελου Βλάχου. Η πρώτη μέρα του Μαΐου, η Πρωτομαγιά δηλαδή, συμβολίζει τη νίκη της άνοιξης πάνω στο χειμώνα και έχει χαρακτηριστεί ως μέρα αργίας απεργίας. Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι ένα έθιμο που ακόμα αντιστέκεται και στολίζει τις πόρτες των σπιτιών. Φτιαγμένο από πολύχρωμα λουλούδια, μένει εκεί μέχρι το βράδυ της γιορτής στα γιανιού του Κλειδονάρη. Εγώ από εδώ, από κοντά στη ρίζα της ελιάς, κόβουμε ένα κλαδί το οποίο είναι βλήγιστο λεπτό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη βάση του στεφάνι που θα βάλουμε τα λουλούδια. Εμένα μου αρέσει να συνδυάζω με το κλαδί ελιάς, γιατί συνδυάζει και τους Ολυμπιακούς αγώνες, το στεφάνι του νικητή μαζί με τον Ελίχρυσο. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Έχουμε το μελίχρυσο και με αυτά λοιπόν τα βάζαμε στο στεφάνι πάνω μαζί με τα άλλα λουλούδια που μαζεύαμε αυτή την ημέρα. Κύριε Βαγγέλη, σας βρήκαμε εδώ να φτιάχνετε το παραδοσιακό πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Πείτε μας έτσι λίγο, βλέπουμε έχετε ήδη φτιάξει τη βάση του και τώρα προσθέτετε τις όμορφες πινελιές με τα λουλούδια τα χρωματιστά. Καταρχήν έχετε υπόψη σας ότι ό,τι έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου είναι αγριολούλουδα. Δεν είναι λουλούδια του κήπου μας. Ναι. Έτσι έχω μάθει εγώ να φτιάχνω το Μάι. Είναι τα θάνατα τα οποία θα αντέξουν νομίζω και πιο πολύ από όλα τα λουλούδια. Τα υπόλοιπα είναι... Είναι αθάνατα, είναι κάποιες μαργαρίτες από τα χωράφια, είναι αγγελικές, κάποια τα οποία δεν τα γνωρίζω καθόλου, τα βρήκα το πρωί. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα, εντάξει δεν θα γίνει επαγγελματικής τεχνικής. Πόσο καιρό περίπου πέραν των αθάνατων δηλαδή θα αντέξει πιστεύετε το... Πόσο περίπου χρόνο ζωής μπορεί να έχει έτσι ένα στεφάνι όπως αυτό που φτιάχνετε? Η ζωή του είναι προδιαγεγραμμένη. Ναι. Συνήθως είναι στο Αγιανιού το τέλος του. Όταν τον καίμε στους φανούς.